Μάρθα Νιστάζου, η παγκόσμια πρωταθλήτριά μας. Χάλκινο μετάλλιο στην Ιταλία. Μάρθα, θα ήθελα να μου πεις πώς αισθάνεσαι μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία που έφερε στην Ελλάδα, στη Δωδεκάνησα και στην ΚΟ. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι μου, αν και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα και ίσως να βρισκόμουν και στην πρώτη θέση, αν ίσως είχα κάνει καλύτερη προετοιμασία. Αλλά κατά τα άλλα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ, πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα. Μάρθα, είναι πολύ δύσκολο να κατακτήσεις μετάλλιο σε απλούς αγώνες, πόσο μάλλον σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και παγκόσμιο πρωτάθλημα μαχητικών τεχνών, έτσι. Το kickboxing είναι πολύ σκληρό άθλημα. Πώς καταφέρνεις τόσα χρόνια να είσαι πάντα στην κορυφή? Νομίζω το αγαπώ πολύ και όταν αγαπάς κάτι δεν μπορείς να καταφέρεις κάτι λιγότερο από το να είσαι, να ξεχωρίσεις ίσως. Αν κάνεις κάτι που αγαπάς και αφιερώνεις πολύ χρόνο, νομίζω ότι πετυχαίνεις. Καθημερινά σε βλέπουμε στο στάδιο, τουλάχιστον στις ώρες προπόνησης φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης που κάνεις στον χώρο το συγκεκριμένο. Είσαι ατελείωτες ώρες, προσιλωμένη, πειθαρχημένη, πάντα όμως έρχεσαι με το χαμόγελο. Πώς μια τόσο δυνατή πρωταθλήτρια να χαρίζει τόσο απλόχερα την αγάπη της και το χαμόγελό της σε όλο τον κόσμο? Πώς το καταφέρνεις? Μάλλον επειδή κάνω αυτό που αγαπάω και με γεμίζει τόσο πολύ, οι ώρες που περνάω στο γυμναστήριο ή στο γήπεδο μου προσφέρουν τόση χαρά που δεν μπορώ να την κρύψω μάλλον. Να έρθω τώρα στην επιτυχία σου. Πίστευες από την αρχή ότι θα μπορούσες να μπεις μέσα σε αυτά τα μετάλλια αυτού του παγκόσμιου πρωταθλήματος που διεξήχθησες στην Ιταλία, στην πολύ όμορφη πόλη της Βενετίας? Νομίζω φέτος ήταν από τις πρώτες φορές που ήμουν τόσο σίγουρη για τον εαυτό μου. Δεν ήξερα αν θα είμαι στα μετάλλια, αλλά ήξερα ότι θα πάω και θα δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Συζητώντας ερχόμενοι εδώ σε αυτόν τον πολύ ωραίο αρχαιολογικό χώρο της ΚΟ, μου είπες ότι είναι μεγάλη επιτυχία η τρίτη θέση σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και σου απάντησα ότι πολύ δύσκολα παίρνεις μετάλλιο σε οποιοδήποτε άθλημα. Πόσο μάλλον δες ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για να πετύχεις αυτό το μεγάλο άθλο απέναντι σε πολύ μεγάλες αθλήτριες των πολεμικών τεχνών, τι ήταν αυτό το οποίο σου όδησε αυτή την όθηση για να φτάσεις τόσο ψηλά? Το ότι παίζω με αθλήτριες που κάνουν αυτό το άθλημα από τα 8 τους ή από τα 10 τους, νομίζω ότι μόνο αυτό φτάνει. Το ότι μπορώ να σταθώ και να παίξω, τουλάχιστον να τις ζωρίσω λίγο. Νομίζω ότι το πάνε είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Η αγάπη για το άθλημα, πιστεύω. Είσαι μια κοπέλα νεότατη, όμορφη. Δεν φοβάσαι τα χτυπήματα αυτά του kickboxing, παρόλο που είσαι επαγγελματίας βέβαια? Δεν σε φοβίζει, ας πούμε, ένα χτύπημα να σου χτυπήσει το πρόσωπο και να... Όχι. Ούτε το να χτυπήσω, ούτε να τραυματιστώ. Υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί που νομίζω ότι έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, ότι με πεισμώνει. Κάθε φορά που έχω ένα τραυματισμό, πεισμώνω περισσότερο και προσπαθώ παραπάνω. Θεωρείς ότι η νίκη σου θα ανοίξει το δρόμο και για άλλες επιτυχίες, προσωπικές επιτυχίες, αλλά και για άλλα κορίτσια που θέλουν και ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες? Ψυχολογικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το μετάλλιο, γιατί 4 χρόνια τώρα που πήγαινα σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, ήταν αυτό το παραλίγο να είμαι στα μετάλλια, παραλίγο να κερδίσω, και μετά σου δημιουργούνται αμφιβολίες, αν είμαι αρκετά καλή, αν πρέπει να συνεχίσω ή να τα παρατήσω. Οπότε φέτος ήταν ένα μικρό μπουστάρισμα για να συνεχίσω. Μάρθα, γνωρίζω ότι εργάζεσαι και εργάζεσαι στην οικογενειακή επιχείρηση, που είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της θάλασσας. Πώς μπορείς και συνδυάζεις τόσες ώρες μέσα στη θάλασσα, ταξίδια, ταλαιπωρία και να προπονείσαι παράλληλα εντατικά για να λάβεις μέρος σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα? Δυστυχώς στην Ελλάδα για να κάνεις πρωταθλητισμό, όλοι το ξέρουμε,
πρέπει να έχεις και μία δουλειά. Δεν είμαστε όπως στο εξωτερικό που όλοι οι αθλητές πληρώνονται για να προπονούνται και να εκπροσωπούν την Ελλάδα, τη χώρα τους. Είναι δύσκολη η δουλειά μου. Είναι η οικογενειακή επιχείρηση, οπότε οφείλω να βοηθήσω την οικογένειά μου, όπως εκείνοι με μεγάλωσαν με κόπο. Η θέληση. Να μην το βάζεις κάτω. Θα μπορούσα να πω ότι okay, δεν προλαβαίνω και να μην κάνω τόση προπόνηση όσο χρειάζεται. Αν θέλουμε, όλα τα μπορούμε. Μπορούμε να θυσιάσουμε άλλα πράγματα για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Η προπόνησή σου σε ποια επίπεδα κυμάνθηκε αυτό το χρονικό διάστημα πριν από τους πολύ μεγάλους αγώνες παγκόσμιο πρωτάθλημα και η boxing? Δυστυχώς δεν έχω πολλούς αθλητές στη σχολή μας ώστε να με βοηθήσουν, πέρα από τους έφηβους μας που ετοιμάζονται και εκείνοι τώρα. Ο προπονητής μου με βοήθησε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και ευχαριστώ και τους συναθλητές μου, γιατί έχουν στερηθεί χρόνο από την προπόνησή τους για να αφιερωθεί ο προπονητής μου σε μένα. Ο Χρήστος Νεοχωρίτης, μεγάλος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ελλάδος, παγκόσμιος πρωταθλητής, σου έχει εμφυσίσει το πνεύμα του πρωταθλητή και το να διεκδικώ όλους τους αγώνες σε οποιοδήποτε επίπεδο? Ναι, μας το έχει περάσει. Νομίζω έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα και τον θαυμάζω, τον έχω σαν πρότυπο. Το ότι έχει και εκείνος πείσμα και δεν τα παρατάει. Είχα την τύχη να τον δω στους τελευταίους του αγώνες, οπότε έχω την εικόνα του σαν πρωταθλητής και σαν παράδειγμα, μπορώ να πω. Ποιο είναι το μυστικό εκείνο το οποίο σου λέει ο προπονητής, ο Χρήστος Νεοχωρίτης, και εσύ ακολουθείς προκειμένου να έχεις αυτές τις επιτυχίες, επαναλαμβανόμενες επιτυχίες, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που κατακτάς τόσο μεγάλη διάκριση? Βέβαια αυτή είναι η μεγαλύτερη, έτσι, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ναι. Το ότι δεν υπάρχει δεν μπορώ και το να μην τα παρατάω. Ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ότι το μυαλό μας είναι μόνο που πρέπει να πείσουμε. Θα ήθελα να μου πεις, κατά τη διάρκεια των αγώνων στην Ιταλία, υπήρξε κάποια στιγμή που είπες δεν θα τα καταφέρω, ή είχες πάει αποφασισμένη για να πάρεις όσο το δυνατόν καλύτερη θέση? Δυστυχώς στην Ιταλία πήγα χωρίς τον προπονητή μου, χωρίς τον Χρήστο. Ήξερα ότι θα πάω χωρίς προπονητή, δεν είχα κάποιον συναθλητή μου μαζί, οπότε είχα προετοιμαστεί από εδώ, από την ώρα της προπόνησης, ήξερα ότι θα είμαι μόνη μου εκεί. Οπότε έπρεπε να το αντιμετωπίσω έτσι. Και ήμουν προετοιμασμένη, δεν ένιωσα ποτέ αμφιβολία ή φόβο. Ήταν από τους μόνους αγώνες που ήμουν σίγουρη και ένιωθα άνετα. Δεν ένιωσα καθόλου άγχος. Ήταν η πρώτη φορά. Μάρθα, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που είμαι δίπλα σου αυτή τη στιγμή, παρόλο που καθημερινά σε βλέπω στο στάδιο να προπονείσαι, αλλά αυτή τη στιγμή έχω απέναντί μου μια παγκόσμια πρωταθλήτρια, ένα εξαιρετικό κορίτσι που χαρακτηρίζεται από το ήθος και την ευγένειά της. Θα ήθελα όμως να σε ρωτήσω, ταξίδια, μακρινά ταξίδια, ακριβά ταξίδια, προκειμένου να τιμήσεις το ελληνικό εθνόσημο, γιατί για την Ελλάδα εκπροσώπησες σε αυτούς τους αγώνες. Έχεις κάποια υποστήριξη οικονομική από οποιοδήποτε ιδιώτη ή φορέα? Αυτά τα χρόνια ήταν οι γονείς μου που με στήριζαν, ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ο αδερφός μου. Φέτος ήμουν πάρα πολύ τυχερή που ο κύριος Κυριάκος Ψαρομπάς με βοήθησε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι και αυτό σαν να μου δείχνει εμπιστοσύνη, ότι πιστεύει σε μένα, και με βοήθησε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά κάποια άλλη βοήθεια όχι. Δεν... Πριν λίγες ώρες είδαμε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΒΣ, τον κύριο Παναγιώτη Χατζηκριστόφη, ο οποίος σε συγχαίρει και θεωρώ ότι θα σε στηρίξει στη συνέχεια της προσπάθειάς σου. Θεωρείς ότι είναι αναγκαία η βοήθεια, η στήριξη σε τέτοιες επιτυχίες από το Δήμο της ΚΟ? Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον ευχαριστώ πολύ. Αν είχα την οικονομική δύναμη και βοήθεια από
Από κάποιο φορέα, έτσι. Ναι. Υπάρχουν κάθε μήνα τουρνουά τα οποία θα έπαιζα με τις πρωταθλήτριες. Οπότε όσο πιο πολύ εξοικειωνόμουν με το να παίζω μαζί τους, θα ήταν πιο εύκολο για μένα από το να πηγαίνω μία φορά το χρόνο και να τις συναντάω ξαφνικά μπροστά μου. Ενώ όλες εκείνες μεταξύ τους έχουν αυτή την ευκαιρία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να έχεις αγώνες και με τέτοιο επίπεδο. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Κλείνοντας αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη μαζί σου, σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις αυτή την τεράστια επιτυχία που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει να είσαι παγκόσμια πρωταθλήτρια και να παίρνεις ένα μετάλλιο σε ένα μεγάλο παγκόσμιο πρωτάθλημα kickboxing και μάλιστα όχι στη χώρα σου. Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που πέτυχες πριν λίγες μέρες στην Ιταλία, στην Βενετία? Εννοείται στον προπονητή μου, ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν εκείνος. Στον πρόεδρο της σχολής μας, τον κύριο Αντώνη Σαλτζή, με βοήθησε πάρα πολύ. Στους συναθλητές μου, εννοείται στην οικογένειά μου, στους φίλους μου και στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου και με στήριζαν. Και μπορώ να πω ότι πίστευαν μερικές στιγμές στην προετοιμασία, πίστευαν πιο πολύ εκείνοι σε μένα παρά εγώ στον εαυτό μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μάρθα Νιστάζου, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, αυτό το εξαιρετικό κορίτσι θα παραμείνει ως έχει, θα είναι αυτή η γλυκιά κοπέλα η προσήνης προς όλους, ή θα αλλάξει κάτι? Δεν νομίζω ότι μπορώ να αλλάξω, όχι, και ούτε θα το ήθελα. Όχι, πιστεύω ότι αυτό είναι το ωραίο στον πρωταθλητισμό, να καταφέρνεις πράγματα και να μένεις ο εαυτός σου, να μην παρασύρεσαι. Γιατί όπως έρχονται τα πάνω, έτσι έρχονται και τα κάτω. Συμφωνώ. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια, πάντα άξια και πάντα να μας φέρνεις μεγάλες διακρίσεις στην Ελλάδα, στα Δωδεκάνησα και στην Κόμαρθα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.